Αγίος Νεκταρίου Πενταπόλαιος, 63, Λογική και Λογισμός. Ο αγαθός και καλός άνθρωπος που έχει μέσα στην ψυχή του πολύτιμο θησαυροφυλάκιο με αγαθέ σκέψει και συναισθήματα εξάγει από εκεί και αγαθούς λόγους, ενώ ο πονηρός και κακός από τον πονηρό θησαυρό που έχει στην ψυχή του γεμάτο με φαύλα, διανοήματα και επιδημίες εξάγει πονηρά και φαρμακερά και βλάσφημα τα λόγια του Ματθαίος. Ο Οδύ ζωή διανοήματα συναισθού, αλλά από τα διανοήματά του θα γεμίσει και με πολλά αγαθά σολομών. Οι δίκαιοι σκέφτονται ορθά και δίκαιοι, ενώ οι ασευδεί πρωτοστατούν στα δόλια και τι κατεργαριέ παροιμίε. Όταν σύεται το κόσκινο, μένουν κατά κάθε και ανάλογα συμβαίνει και με του ανθρώπινου λογισμού. Όταν δηλαδή με τον πειρασμό κοσκινίζεται ο ανθρώπινο νου, και αυτό φαίνεται και με τα λόγια που λέμε στη συνέχεια: σειράχ. Λογισμοί πολύ μέσα μα, αλλά τελικά η Θεία Βουλή θα υπερισχύσει στον αιώνα. Καλύτερο λογισμό πράξεων από χρημάτων, γιατί εκείνα ανήκουν στη θωρά και τούτο αιώνια θεολόγου. Τα αστρουθία, τα σπουργίτια έχουν φτερά να διαφεύγουν παγίδε και οι λογισμοί στον άνθρωπο να διαφεύγει από την αμαρτία. Χρυσότομο. Δεν θα σταματήσει ποτέ η διάνοια λογισμό να γεννά ολασία, πάσε του φαύλου πάντοτε και φύτεψε στη θέση του αγαθού στη γη τη καρδιά σου. Απολογικό και άλογο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το πλάσμα στη φυσιολογία του σαν κάποιο κένταυρο ακριβώ συνέθεσε ο δημιουργό όλο τον άνθρωπο ανθρωπόμορφο από την κεφαλή στο το στέρνο πάνω και από τον οφαλό και κάτω σαν φύση ύπου γύρω από τη γαστέρα του με ειδονέ κτηνώδε να υπάρχει και άλογα να κινείται σε μίξει. Από κάτω φέροντα αυτή την προσαρμογή, όχι επειδή ήθελε να αρπάζεται βία το λογικό από το άλογο μέρο, αλλά για να ενιοχείται στι φυσικέ του ανάγκε έθεσε μέσα. στον άνθρωπο με τη θεία του Πανσοφία. Βασίλειο. Δεν δικαιώνει τον πιστό η εποχή από τι πράξει, αλλά η αγνία και η ειλικρίνεια των ενιών. Κλείνε. Σκοτεινιάζουν πολλέ φορέ τα σύννεφα τον ήλιο και το λογισμό μα τα πάθη. Πλούτροχο, πρέπει να βγάλει από το πόδι τα αγκάθη και από την άλογη ψυχή την άγνοια. Όποιο έχει λογισμού σωστού, το κακό αφαιρεί και το αγαθό. Λαμβάνει, φιλίμων. Όσα άριστα σκέφτεσαι, αυτά και τα να εφαρμόσει τη ζωή σου και όσα δεν πρέπει να κάνει, ούτε καν να τα σκέφτεσαι να τα κάνει. Ισοκράτη. Πρέπει, όπω κάνουμε και στην ευνομούμενη πόλη που διώχνει μακριά τον κάθε αστασιαστή, να διώχνουμε μακριά και από την ψυχή, οποιον λογισμό έχει κλείσει στο κακό. Ορθό λόγο δώρου Θεού και δημιουργού στην ανθρώπινη φύση, άνωθεν σπαρμένο μέσα στον άνθρωπο και φυλατώμενο αμόλυντο, ευτυχία φέρνει και θεότητα. Ενώ αμαυρούμενοι από τα πάθη και τι επιπλοκέ κάποιων αγρίων και κακοήθων διαθέσεων, σαν τα σύννεφα εκπίπτει από τον εαυτό του και αφαιρείται κρίσεω πραγμάτων και επομένω παρασύρεται το έσκατο των ατοπιμάτων. Δούκα, ο λόγο που προέρχεται από αυτή την ψυχή με κρίση οδηγεί στα συμφέροντα, αλλά αν διαφύγει, πείθει σε όλα αυτό που μετανιώνει. Όπω η σκουριά στο σίδερο και η πρόληψη στην ψυχή μα που νοσεί και δεν χρησιμοποιεί το λογισμό τη.